ευχή με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θα πάμε στο Χριστόφορο Νέστορο να δούμε. Έχουμε εξελίξει στην υπόθεση του 38χρονου Αζέρου. Καλή σου μέρα, Χριστόφορε. Καλημέρα, Κάντια Ιακώβη, κυρίες και κύριοι. Μια παράξενη εξέλιξη στην πολύκρωτη υπόθεση του 38χρονου Αζέρου. Χαίρομαι να εκτελεστεί Ισραηλινός στην Κύπρο, καθώς στα χέρια των ανακριτών βρίσκεται από προχτές ένα δεύτερο πιστόλι Glock 9 mm με σφαίρες και ένα κινητό τηλέφωνο, τα οποία φέρεται να έκρυβε ο Αζέρος στο ξενοδοχείο Εν Καγιά στην κατεχόμενη Λευκοσία, όπου διέμενε. Το πιστόλι, να πούμε, παραδόθηκε προχτές το βράδυ σε ανακριτές του ΤΑΕ Αρχηγείου με τη μεσολάβηση της εφημερίδας Πολίτης, ο οποίος αναδεικνύει και το συγκεκριμένο θέμα, από Ελληνοκύπριο, ο οποίος έτυχε, σύμφωνα με τα λεγόμενα του πάντα, να διαμένει στο ίδιο ξενοδοχείο των κατεχομένων με τον Αζέρο και ανέφερε πως είχε δει τον Αζέρο να κρύβει κάποια πράγματα μεταξύ των μηχανισμών του κλιματισμού σε φωταγωγό του ξενοδοχείου, τα οποία όταν δημοσιεύτηκε η υπόθεση τα σύνδεσε με αυτή και ως εκ τούτου έκανε την συγκεκριμένη επικοινωνία με την εφημερίδα, η οποία επικοινώνησε ακολούθως με την αστυνομία και έτσι όταν ο Ελληνοκύπριος τα μετέφερε σε ελεύθερες περιοχές τα παράδωσε στην αστυνομία. Μια δεύτερη εξέλιξη αφορά την πληροφορία που διαβιβάστηκε στους ανακριτές για ενοικίαση διαμερίσματος από τον Αζέρο στην Ένκομη, κοντά μάλιστα στον χρόνο εργασίας των φερόμενων θυμάτων. Ήταν μια πληροφορία που εξ αρχής υπήρξε. Έγιναν έρευνες στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. Δεν εντοπίστηκε τίποτε συγκεκριμένο, όμως θα γίνουν έρευνες και στο κλειστό κύκλωμα της πολυκατοικίας προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν κινήσεις του Αζέρου και των συνεργατών του. Να πούμε ότι σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκοσίας θα οδηγηθεί ο 27χρονος Πακιστανός από την Πάφο, ο οποίος φέρεται να προμήθευσε τον Αζέρο με στολή Delivera, προκειμένου σύμφωνα με τις πληροφορίες να προσεγγίσει τα θύματα με αυτήν και να μην κινήσει υποψίες, ενώ αύριο ενώπιον του ίδιου δικαστήριου θα οδηγηθεί η ανανέωση πιτατάγματος προσωποκράτησής του και ο Αζέρος και οι δύο διαδικασίες συνεχίζονται να γίνονται και κλεισμένων των θυρών. Κάτι να θυμίσουμε, Χριστόφορε, ότι ο 38χρονος Αζέρος συνελήφθη ως ύποπτος για σχεδιασμό εγκληματικής ενέργειας εις βάρος εναντίον Ισραηλινών. Αυτό έχει ξεκαθαρίσει ή ακόμη εκκρεμεί? Ποιος ήταν ο στόχος? Όσον αφορά τους φερόμενους στόχους, έχει ξεκαθαρίσει κάτι ότι οι στόχοι του ήταν συνεργάτες γνωστού επιχειρηματία Ισραηλινού στη Λευκοσία. Ναι. Στόχευε συγκεκριμένη εταιρεία. Ωστόσο, τα κίνητρα πίσω από αυτήν υπάρχουν διστάμενες απόψεις. Αν δηλαδή είναι πράκτορας των Ιρανικών μυστικών υπηρεσιών, όπως θέλουν οι Ισραηλινοί, ή μέλος της ρωσικής μαφίας, καθώς να πούμε και ότι και ο ίδιος είναι κάτοχος ρωσικού διαβατηρίου. Αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Το Ισραήλ επιμένει φυσικά στην πρώτη εκδοχή, που είναι και η επικρατέστερη, όπως αφήνει να διαρρεύσει και η αστυνομία. Ωστόσο, τίποτε ακόμα δεν έχει αποκλειστεί όσον αφορά τα κίνητρα. Μάλιστα.